για τις εξαφανίσεις και το άγριο φωνικό που είχαμε στον Πειραιά. Αλλά κυρία Δημογλίδου, είναι μια υπόθεση που όπως καταλαβαίνετε, επειδή γίνεται ένας τεράστιος αγώνας και από εσάς και από την ελληνική αστυνομία και από τα μέσα ενημέρωσης κατά της βίας των γυναικών. Θα θέλαμε να μας πείτε τι έγινε από το σημείο που σας καλούν στο νοσοκομείο και μετά. Και εδώ πραγματικά, κύριε Κουφάντη, πρέπει σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση να μείνουμε στο πόσο σημαντικό είναι το αυτεπάγγελτο της δίωξης για την ενδοοικογενειακή βία που λύνει τα χέρια της αστυνομίας και το πόσο σωστά αντέδρασε ο γιατρός της συγκεκριμένης κλινικής. Μακάρι όλοι. Θυμάστε που το λέγαμε εδώ ότι χρειάζεται συνεργασία των γιατρών με την ελληνική αστυνομία, μακάρι, έτσι. Μακάρι όλοι οι γιατροί στα περιστατικά αυτά να αντιδρούσαν με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Έφτασαν πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο σημείο. Στο νοσοκομείο. Τους περιέγραψε. Στο νοσοκομείο, βεβαίως. Τους περιέγραψε ό,τι ακριβώς είχε συμβεί. Φυσικά το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοικογενειακής Βίας, ο αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος, έφτασε στο νοσοκομείο, καθώς η γυναίκα ήταν αδύνατο να μετακινηθεί στο αστυνομικό τμήμα λόγω των τραυμάτων της. Κατέθεσε και ο γιατρός, δεν δίστασε στιγμή να καταθέσει στην αστυνομία προανακριτικά. Δεν ξέρω αν θα κληθεί στη συνέχεια και από τις ανακριτικές αρχές. Κατέθεσε φυσικά και η παθούσα, αλλά στη συνέχεια και ο κατηγορούμενος. Ναι. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το ότι η γυναίκα δεν επιθυμεί κάτι. Την ποινική δίωξη. Ο κατηγορούμενος ήταν δίπλα εντός του δωματίου του νοσοκομείου. Πού βρισκότανε? Φυσικά και όχι. Ήτανε... Φυσικά και όχι, κύριε Κουφάντη. Απομακρύνθηκε από το σημείο, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα και η γυναίκα παρέμεινε εκεί με τον αρμόδιο αξιωματικό για να καταθέσει με ασφάλεια και χωρίς φυσικά τι να κατέθεσε, έχει φόβο. Τι κατέθεσε, κυρία Δημογλίδου, πείτε μας ό,τι μπορείτε. Ό,τι μπορεί. Τι κατέθεσε. Εμείς έχουμε το ρεπορτάζ, αλλά θέλουμε να μας επιβεβαιώσετε κι εσείς, τα όσα δεν ξέρω αν με ακούγατε νωρίτερα. Ήδη γνωρίζουμε περίπου πώς περιέγραψε αυτά τα οποία έζησε. Τουλάχιστον στην αστυνομία προανακριτικά, κυρία Κουτροκόη, κανένας από τους δύο, από το ζευγάρι εννοώ, δεν αποδέχεται αυτό που ισχυρίζεται ο γιατρός τουλάχιστον, γιατί και η ελληνική αστυνομία λειτουργεί σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχει στα χέρια της. Ενώ ο γιατρός επιμένει ότι τα τραύματα έχουν προέλθει με άλλον τρόπο και όχι με πτώση όπως περιγράφει το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός προήλθε από κάποιο ατύχημα στο εσωτερικό του σπιτιού. Δεν ξέρω φυσικά, ξαναλέω, τι θα γίνει στην ανακριτική διαδικασία στην οποία έχουμε περάσει, που ο ανακριτής θα εξετάζει, φαντάζομαι, και τον κατηγορούμενο αλλά και το θύμα. Mm-hmm. Ναι. Ένα ερώτημα. Λογικά θα επιληθεί ιατροδικαστής των όλων υποθέσεων αυτών. Δηλαδή η παραπομπή έχει γίνει σε ιατροδικαστή για τραύματα. Έχει δοθεί από την πρώτη στιγμή, από εκείνο το βράδυ, έχει δοθεί παραγγελία στο θύμα για να εξεταστεί από ιατροδικαστή όπως προβλέπεται σε αυτές τις διαδικασίες, παρόλο που υπάρχει στο προανακριτικό υλικό και η γνωμάτευση του γιατρού αλλά και η κατάθεσή του για τα τραύματα που φέρει η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι τραύματα φέρει, κυρία Δημογλίδου, τι τραύματα φέρει το θύμα? Υπάρχουν αρκετές κακώσεις στο θύμα, κυρία Κουτροκόη. Κυρίως όμως οι κακώσεις είναι στο κεφάλι. Στο κεφάλι, σε διάφορα σημεία, στο κεφάλι της γυναίκας. Ξαναλέω όμως, η γυναίκα πρέπει να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Βοηθάει πολύ την ανακριτική διαδικασία η γνωμάτευση του ιατροδικαστή. Και φυσικά ενημερώθηκε για όλα όσα δικαιούται, όπως όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Όπως είναι η μεταφορά της σε δομή από την ελληνική αστυνομία, οι δομές που υπάρχουν του Υπουργείου Οικογένειας και παρέχουν και ψυχολογική υποστήριξη και στη συνέχεια και νομική υποστήριξη. Και φυσικά την εφαρμογή του Panic Button που είμαστε υποχρεωμένοι να την ανακοινώνουμε στα θύματα. Την ανακοινώσατε στην κυρία, έτσι? Βεβαίως. Ανακοινώθηκε. Προφορικά τουλάχιστον ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την εφαρμογή η συγκεκριμένη γυναίκα, να πούμε. Είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσω του κινητού τηλεφώνου. Ο εισαγγελέας, γιατί χρειάστηκε να πάει σπίτι της, κυρία Δημογλίδου? Τι φοβήθηκε? Ήταν η κατάστασή της τέτοια που δεν μπορούσε να μετακινηθεί? Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, άργησε να λάβει εξιτήριο η συγκεκριμένη κυρία από το νοσοκομείο. Ο ανακριτής θέλησε να εξετάσει, έχει κάθε δικαίωμα άλλωστε ο ανακριτής από τη στιγμή που μπαίνει στην ανάκριση μια υπόθεση. Θέλησε να εξετάσει και το θύμα. Προφανώς δεν μπορούσε να μεταβεί στα δικαστήρια το θύμα για να έχει, φαντάζομαι, εικόνα, καθώς όπως ξαναείπα, η συγκεκριμένη κυρία δεν έχει ζητήσει την ποινική δίωξη του δράστη, τουλάχιστον προανακριτικά, όσον αφορά την κατάθεσή της στην αστυνομία. Κυρία Δημογλίδου, επειδή θέλω να μας πείτε τι ισχύει στη νέα νομοθεσία και ποια είναι η παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, επειδή είναι υπότροπος για παρόμοια ιστορία οικογενειακής ενδοοικογενειακής βίας με την πρώτη του γυναίκα, ο διάσημος ποινικολόγος, θα έπρεπε να παρακολουθείτε?
Δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση σε βάρος του συγκεκριμένου δράστη. Εμείς δεν είχαμε κάτι, τουλάχιστον από αστυνομικής πλευράς, εκκρεμότητα και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει δικαστικά με την παλιά υπόθεση. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει αθωωθεί. Παρόλο που υπήρξε κάποια στιγμή κάποια καταγγελία, μπορεί να έχει αθωωθεί και να μην βρίσκεται κάτι σε ισχύ. Φυσικά και δεν υπήρχε λόγος ούτε να παρακολουθείται από την αστυνομία, ούτε υπήρχε κάτι στο παρελθόν ώστε να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τουλάχιστον κάποια ενέργεια. Μάρτυρες υπάρχουν, κυρία Δημογλίδου? Όχι, η μαρτυρική κατάθεση που υπάρχει στην δικογραφία είναι του γιατρού που εξέτασε το θύμα. Δηλαδή, ό,τι συνέβη, είτε ο ξυλοδαρμός, είτε η πτώση, ό,τι διαπίστωσε, έγινε μόνο παρουσία του δικηγόρου και κανενός άλλου συγγενικού προσώπου? Από όσο γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στη δικογραφία, στην προανακριτική δικογραφία. Ξαναλέω, δεν ξέρω στη συνέχεια στην ανακριτική δικογραφία ποια είναι τα παραπάνω στοιχεία που έχει ο ανακριτής. Ναι. Αν μας ρωτήσαμε πριν από λίγο, μας δώσετε δύο σημεία από το γιατρό, ο οποίος θεωρεί ότι δεν είναι πτώση από τις σκάλες, αλλά είναι βάσει των τραυμάτων που εξέτασε ο ίδιος, ενδοοικογενειακή βία. Είπατε ότι ο ίδιος σημείωσε πάρα πολλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα που δεν μπορούν να προκληθούν από πτώση. Ο ανακριτικός αξιωματικός, ο οποίος πήγε από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, είναι εμπειρός, γνωρίζει τι ακριβώς έχει γίνει. Προφανώς, για να παραπέμψει αυτή την υπόθεση σε δικογραφία, προφανώς έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Ναι. Βεβαίως, κύριε Ποφάντη, και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοικογενειακής Βίας της Ομόνοιας είναι ένα γραφείο το οποίο δέχεται πάρα πολλά θύματα καθημερινά. Είναι ένα από τα γραφεία που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών. Έχουν μεγάλη εμπειρία οι συνάδελφοι σε αυτό το γραφείο. Είναι όλοι εκπαιδευμένοι για να δέχονται θύματα ενδοικογενειακής βίας. Προφανώς και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε και εμείς να διαπιστώσουμε οπτικά αν υπάρχει τραυματισμός του θύματος, αλλά σίγουρα η γνωμάτευση αλλά και η κατάθεση ενός επιστήμονα βοηθάει πάρα πολύ. Να μείνουμε λίγο στη γνωμάτευση, κυρία Δημογλίδου, γιατί έχει τεράστια σημασία η γνωμάτευση, γιατί εκτός από τα τραύματα τα οποία φέρεται ότι έχει στο κεφάλι η γυναίκα, η 37χρονη, έχει δώσει και λεπτομέρειες ο γιατρός. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στα κατάγματα και στα χέρια της, και για το, από το τριχωτό της κεφαλής της, ότι έλειπαν. Πείτε μας λίγο, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, από χθες τα ακούμε τις περιγραφές του γιατρού και είναι συγκλονιστικές. Πείτε μας λίγο, ήτανε τόσο λεπτομερής η περιγραφή του γιατρού προς τις αρχές? Κυρία Κουτουκώη, πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που έχει γίνει πολύ αναλυτική εξέταση του θύματος. Περιγράφει αναλυτικά ο άνθρωπος αυτός, ο γιατρός, και στη γνωμάτευσή του αλλά και στην κατάθεσή του τα τραύματα της γυναίκας, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι που οδήγησε και τον εισαγγελέα στην άσκηση αυτής της δίωξης. Γιατί η δίωξη είναι για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς ξαναλέω και εμείς οι αστυνομικοί δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε το πόσο βαριές είναι οι βλάβες που φέρει ένα θύμα. Σίγουρα χρειαζόμαστε την γνωμάτευση ενός επιστήμονα και εδώ νομίζω ότι έχει περιγράψει με τέτοιο τρόπο που έδωσε την εικόνα αυτή και στον εισαγγελέα. Σας κάνει εντύπωση που ένας τόσο έμπειρος δικηγόρος, αρχικός, ισχυρίζεται όταν πηγαίνει τη σύζυγο στο νοσοκομείο ότι έπεσε από τη σκάλα? Κυρία Κουτροκόη, εγώ θα σας πω κάτι. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη ευτυχώς δεν λειτουργούν σύμφωνα με την ιδιότητα του κατηγορούμενου σε καμία περίπτωση για εμάς. Αλίμον. Και όλα τα θύματα αλλά και όλοι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εδώ πρέπει να μείνουμε όμως στο γεγονός ότι αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στην αστυνομία. Δηλαδή, πολλές φορές το θύμα δεν θέλει να καταγγείλει από φόβο συνήθως τον κακοποιητή και ενημερωνόμαστε από τους γιατρούς και από το νοσοκομείο και είναι πολύ θετικό, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο των γιατρών. Αποδέχονται το λειτουργήμά τους, λειτουργούν πραγματικά ως λειτουργεί εδώ και σώζουν ένα θύμα. Και μακάρι, ξαναλέω, όλοι οι γιατροί να αντιμετώπιζαν τα θύματα με αυτόν τον τρόπο. Το θύμα φοβάται την αντίδραση του θήτη ή φοβάται μήπως εκθέσει και άλλα μέλη της οικογένειας? Συνήθως τα θύματα και ντρέπονται και φοβούνται να καταγγείλουν και αυτό είναι που τους οδηγεί στο να μην καταγγείλουν τελικά τους κακοποιητές. Όμως ξαναλέω, όταν υπάρχει ειδοποίηση από το νοσοκομείο, είτε από ιδιωτικό νοσοκομείο, είτε από δημόσιο, βοηθάει πολύ την διαδικασία μετά της αστυνομίας, καθώς ξαναλέω το αδίκημα είναι αυταπάγγελτο και λύνει και τα χέρια τα δικά μας. Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση εδώ βλέπουμε ότι λειτουργεί η ελληνική αστυνομία, οι αρχές δηλαδή, οι επίσημες, με τις δικαστικές αρχές αλλά και με τους γιατρούς, σε συνδυασμό ώστε να μπορέσουμε
να έχουμε το δράστη και να απολογείται αυτή τη στιγμή στην δικαιοσύνη. Έχεις δίκιο. Έλα. Εδώ έχουμε έναν γιατρό ο οποίος έδειξε την ευαισθησία του και δεν φοβήθηκε. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις να κάνεις και με έναν τόσο γνωστό δικηγόρο, μπορεί να σκεφτείς να μην μπλέξω. Έχουμε δει περιπτώσεις στο παρελθόν που άλλος έχει πει: γιατί να μπλέκω τώρα εγώ και πού θα βρω το δίκαιο μου και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Και θα πρέπει να γνωρίζουν, κυρία Κουτροκόη, οι γιατροί ότι με το νέο ποινικό κώδικα δεν διώκονται, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πρέπει, ίσα-ίσα που υποχρεούνται οι δημόσιοι λειτουργοί, να καταγγέλουν στην ελληνική αστυνομία όποιο περιστατικό αντιληφθούν. Βέβαια, γιατί δεν λέμε το όνομά του εμείς, κυρία Δημοκλήτου. Θέλει εισαγγελέα, Τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί μόνο οι εφημερίδες και το διαδίκτυο. Κακώς, κυρία Κουτροκόη, κακώς και στο διαδίκτυο αλλά και στις εφημερίδες υπάρχει αναπαραγωγή και των φωτογραφιών και του ονόματος. Δεν θα έπρεπε, δεν υπάρχει εισαγγελική διάταξη γι' αυτό. Αλλά... Και δεν υπάρχει και κάποιος λόγος. Ο άνθρωπος αυτός καταρχήν δεν είναι καταδικασμένος και έχει το δικαίωμα του κατηγορούμενου μέχρι την τελευταία στιγμή. Σήμερα απολογείται και σήμερα θα μάθουμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και κάτι άλλο. Τι προβλέπετε με το νέο ποινικό κώδικα, επειδή να μας το επαναλάβετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, για άτομα που ασκούν κακοποιητική συμπεριφορά σε οικογενειακά μέλη όπως είναι στη σύζυγο. Είναι πιο εύκολο για τις ανακριτικές πλέον αρχές και γενικότερα τις δικαστικές αρχές, πέρα από το αυτεπάγγελμα της διαδικασίας που έτσι και αλλιώς το ακολουθούσε η ελληνική αστυνομία, σε περίπτωση κακουργημάτων η προφυλάκηση των ανθρώπων αυτών, όταν υπάρχει περίπτωση να κάνουν το ίδιο αδίκημα. Εδώ βέβαια ξαναλέω, δεν ξέρω τι στοιχεία θα προκύψουν στην ανάκριση και τι τελικά θα αποφασίσει ο αρμόδιος ανακριτής. Μάλιστα, κύριε Δημοκλήδου. Πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση αυτή. Θα περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Θα έχει εξέλιξη μέσα στις επόμενες ώρες.